Η Δημοτική Αρχή της Πάτρας συνεχίζει το κοινωνικό της έργο και εκτός από τους άπορους και τους άστεγους μας το 2015 θα παράσχει βοήθεια και σε μετανάστες οι οποίοι δεν πάβουν να είναι άνθρωποι για να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα σύντησης και στέγασης. Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κοινωνικού Τομέα του Δήμου Πατρέων, Γιάννης Λάμπρου, τονίζει ότι θα δημιουργηθεί χώρος φιλοξενίας αυτών των ανθρώπων, στον οποίο θα μπορούν να προσέχονται για ζεστασιά, σύντηση, ένδυση και τροφαρμακευτική περίθαλψη, ενώ επίσης θα ενταχθούν στην Τράπεζα Τροφίμων για να λαμβάνουν τα απολύτως αναγκαία για την επιβίωση. Είναι μια προσπάθεια η οποία κινείται σε θετική κατεύθυνση. Από την πλευρά τη δική μας θα την υποστηρίξουμε με κάθε τρόπο. Και βέβαια δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι οι μετανάστες είτε έχουν χαρτιά είτε δεν έχουν, δεν θα πρέπει να αποκλείονται από οποιαδήποτε προνοιακή ή υποστηρικτική δομή του Δήμου. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα λάβει ο Δήμος υπό την προστασία του περίπου 300 άτομα, αν και ο ρυθμός των μεταναστών αυξομειώνεται ανάλογα την εποχή, αλλά και τις εμπόλεμες ζώνες στη Μέση Ανατολή, όπου κατά χιλιάδες συμπολίτες εξαναγκάζονται στη μετανάστευση για να σώσουν τη ζωή τους. Ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί τίποτα. Βρίσκεται στο στάδιο της διαβούλευσης, της προσπάθειας, της εξέβρεσης συγκεκριμένων λύσεων. Ωστόσο, έχει σημασία το ότι υπάρχει και αυτή η απόφαση και ότι προβλέπεται και ένας προϋπολογισμός για την υλοποίησή της. Σύμφωνα με το μέχρι τώρα προγραμματισμό, θα παρέχονται στους μετανάστες και εξειδικευμένες υπηρεσίες από επιστημονικό προσωπικό σε μια προσπάθεια να καλυφθούν οι πραγματικές τους ανάγκες.